Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ στη Νέα Ιωνία βγαίνουμε για άλλη μια φορά στο δρόμο. Τα σωματεία, οι φορείς των εργατών, των αυταπασχολουμένων, οι σύλλογοι γονέων, οι συνταξιούχοι. Βγαίνουν στο δρόμο ξανά οι άνθρωποι του Μόχθου, όσοι υποφέρουμε από αυτή την πολιτική που τα δίνει όλα στο μεγάλο κεφάλαιο και στερεί από το λαό όλο και περισσότερα, όλο και πιο άμεσα για τη ζωή μας και τις ανάγκες μας. Δεν πάει άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο. Η δυσβάσταχτη ακρίβεια σε συνδυασμό με τους καθυλωμένους μισθούς και συντάξεις που οδηγούν κάθε 10 του μήνα να μένουμε άφραγκοι. Η φορολογία που χτυπά εργαζόμενους και τώρα πολύ πιο καθολικά και τους μικρούς επαγγελματίες που η κυβέρνηση τους συκοφαντεί για να περάσει τα μέτρα της την ίδια στιγμή που απαλλάσσει τους βιομήχανους και τους εφοπλιστές. Έχουμε φτάσει αυτά τα παράσιτα που ζουν από το δικό μας ιδρώτα και το δικό μας αίμα και έχουν και πλούτη για τα τρισέκονά τους να πληρώνουν μόλις και με τα βίας το 5% των συνολικών φόρων και εμείς όλοι οι υπόλοιποι να πληρώνουμε το 95%. Η λέξη πρόκληση είναι λίγη για να περιγράψει αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και εδώ έρχονται να προσθεθούν και τα καλά από το Δήμο μας. Φόροι, τέλη στα μικρομάγαζα, ακριβά τροφεία στους παιδικούς σταθμούς που δεν παίρνουν και όλα τα παιδιά και έχουμε και γειτονιές ολόκληρες που δεν έχουν καν παιδικό σταθμό. Οι κυβερνώντες έχουν και άλλους πρωτότυπους τρόπους για να μας γδάρουν με τα καινούργια τιμολόγια της ενέργειας. Τι να πεις πραγματικά, διάφοροι τρελοί και ακατανόητοι αλγόριθμοι και διάφορα χρώματα του λογαριασμού για να καταλήγουμε πάλι στο γνωστό συμπέρασμα. Πώς δηλαδή θα μας πάρουν όλο και περισσότερα για να κονομάνε οι ενεργειακοί όμιλοι. Πληθαίνουν και στις περιοχές μας οι πληστηριασμοί, αφού ξεζούμισαν χιλιάδες ανθρώπους, αφού τους φόρτωσαν βάρη και χρέη, τώρα πάνε να τους πάρουν οι ελεηνοί και τα σπίτια και μόνο χάρη στη λαϊκή αυτενέργεια έχουμε αποτρέψει σε πολλές περιπτώσεις τα χειρότερα. Όλα αυτά, ενώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει που συμμετέχει ενεργά στο πολεμικό μακελιό στην Παλαιστίνη, όπου σκοτώνονται χιλιάδες παιδιά από τις δολοφονικές μηχανές του ΝΑΤΟ, που ξοδεύει τεράστια ποσά για τις νατοϊκές δαπάνες. Με λίγα λόγια, εκατομμύρια ευρώ με τη σέσουλα στα επιχειρηματικά μεγαθύρια και στους νατοϊκούς φωνιάδες και για το λαό διαρκή φτώχεια και ανασφάλεια. Στη Νέα Ιωνία η κατάσταση είναι ίδια και χειρότερη σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της ζωής του λαού. Στο Αγία Όλγα τεράστιες ελλείψεις. Το κέντρο υγείας απειλείται με κλείσιμο. Τα σχολεία μας είναι κακοσυντηρημένα ή και τελείως ασυντήρητα. Αλλά σε ένα σχολείο δώσανε κοντά 1 εκατομμύριο ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μετά από λίγο πέσαν οι σοβάδες από το σχολείο. Ειδικότερα για τα σχολεία, η ευθύνη των κυβερνήσεων, των εκάστοτε δημοτικών αρχών και της σημερινής, όλων όσων έχουν κυβερνητική και διοικητική ευθύνη, είναι τεράστια και στο θέμα της ΕΡΙΟΤΕΚ, ενός χώρου στον οποίο εδώ και 20 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν γίνει σύγχρονα και ασφαλή σχολεία και όχι να κάνουν τα παιδιά μας μάθημα σε κοντέινερ ή να μεταφέρονται κάθε μέρα από Περισσό στην Αλσούπολη ή να μην υπάρχει καν σχολείο όπως στην περίπτωση του τόσο κρίσιμου και ευαίσθητου ειδικού νηπιαγωγείου. Αντί να γίνει αυτό, όλοι τους συνειδητά αφήσανε το θέμα στην τύχη του ή καλύτερα στα κέφια του ιδιοκτήτη και τώρα τα χακλαίνε σαν τις άπορες κορασίδες. Τους το λέμε καλά και να το βάλουν στο μυαλό τους. Την ΕΡΙΟΤΕΚ θα τη σώσει ο λαός και όχι τα παιχνίδια τους.
Οι φορείς της πόλης θα μπουν μπροστά ακόμη και αν φέρουν μπουλντόζες για τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Όποιοι δεν έβαλαν μυαλό από την Altec, έχει και δεύτερο ημίχρονο. Αν θέλουν θα έχει και παράταση και πέναλτι. Εδώ είμαστε. Πάντως, ακόμη κι αν ο διαιτητής είναι στημένος, τον αγώνα θα τον νικήσει ο λαός. Και όχι τα επιχειρηματικά κοράκια που τα στηρίζουν κυβερνήσεις, νόμοι και δημοτικές αρχές. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καταγγέλουμε τα σχέδια της κυβέρνησης που προβλέπουν ακόμη και κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Καταγγέλνουμε τα ακόμη λιγότερα χρήματα που δίνονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, για τη μόρφωση των παιδιών μας, το διαρκές έσχος να ζητάνε χρήματα από γονείς ακόμα και για απλές φωτοτυπίες ή να λένε να γίνει κάποια χορηγία, λες και το σχολείο είναι το Ίδρυμα Νιάρχου, σαν δεν τρέπονται και μετά μιλάνε για ψηφιακό σχολείο. Καλούμε όλους τους εργατικούς λαϊκούς φορείς του Δήμου μας να μην ανεχτούν άλλο αυτή την κατάσταση που από όπου και να την πιάσεις οδηγεί σε αδιέξοδο αν την κοιτάς απαθής. Υπάρχει όμως διέξοδος και αυτή βρίσκεται στον οργανωμένο, συλλογικό, μαζικό, ανυποχώρητο αγώνα του λαού. Αυτό μπορεί να δημιουργεί προϋποθέσεις να αποσπάμε κατακτήσεις, να καθυστερούμε αντιλαϊκές κατευθύνσεις, να βάζουμε στο επίκεντρο τα δικά μας θέλω. Κανείς λοιπόν μόνος του. Η δύναμη του λαού βρίσκεται στην ενότητά του και στην πάλη του. Πάνε να πάρουν το σπίτι ενός συνανθρώπου μας, κατεβαίνει κάτω όλη η γειτονιά και γίνεται τείχος απέναντι στα κοράκια. Πάνε να συγχωνεύσουν τάξη σε ένα σχολείο, κινητοποιούμαστε όλοι για να το αποτρέψουμε. Πάνε να κλείσουν το κέντρο υγείας, το περιφρουρούμε πρωί-βράδυ. Βομβαρδίζουν το λαό της Παλαιστίνης και σκοτώνουν κάθε μέρα το λαό της. Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος, δεν ησυχάζεις ούτε στιγμή. Δυναμώνεις την αλληλεγγύη, συμμετέχεις σε συγκεντρώσεις, σε διαδηλώσεις, σε συναυλίες, κονιορτοποιείς τα άθλια ψεύδη της υπεριαλιστικής προπαγάνδας. Εμπρός λοιπόν φίλες και φίλοι, στο διαρκή πόλεμο που έχουν κηρύξει στο λαό, απαντάμε άφοβα και ψυχωμένα με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας. Εδώ στο Δήμο μας δεν κάνουμε πίσω από κανένα από τα αιτήματά μας. Δίνουμε στη συνέχεια στη σημερινή κινητοποίηση. Στις 15 Δεκέμβρη, ακόμα πιο μαζικά και μαχητικά, πλημμυρίζουμε το Σύνταγμα με όλα τα σωματεία της Αθήνας και κοντράρουμε τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Είμαστε σε εγρήγορση και σε διαρκή συντονισμό. Προχωράμε μπροστά. Στο ερώτημα «Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους» απαντάμε «Οι ζωές μας».